Πάμε στη ρία όμως, διότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε και είπε α, και στην αρχή της εκπομπής α, σε εμάς ότι α, ερωτικό σύντροφο ζητούσε και όχι babysitter. Θα ακούσετε, Ζήνα, την οργισμένη απάντηση αυτή τη γυναίκα που φέρετε να είχε πέσει θύμα του το 1998. Είναι πολύ συγκεκριμένη η συγκεκριμένη. Ο κατηγορητήρα μίλησε. Ο βιασμός. Ξεκάθαρα βιασμό. Ακριβώ. Και αυτό είχε καταγγείλει. Αυτό ακριβώ είχε καταγγείλει η γυναίκα. Και μάλιστα λέει γιατί να πάω σε ιατροδικαστή, γιατί να περάσω όλο αυτό το μαρτύριο. Έλαντε. Για ποιο λόγο. Δεν τον ήξερε τον 63χρονο. Θα τους ακούσετε, Ζήνα, και εκείνη και τον ε, σύζυγό τη. Παρακαλώ. Ακούσαμε κάποια πράγματα από τον 63χρονο mm. που αφέθηκε χθες ελεύθερος είναι έξω στους δρόμους τώρα και λέει για εσά ότι ουσιαστικά δεν ήταν βιασμός. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει, εγώ τι πέρασα. Εγώ τι πέρασα, ρε παιδιά, την πτυχική όδυνη και τι περνάω. Να βρούνε τον ιατροδικαστή που το είδε. Το γεγονό ότι είναι έξω τώρα. Να μπει φυλακή, να βγουν και άλλε γυναίκε να πούνε ό,τι θέλουν. Αν, έχουν κάνει, αν έχει κάνει και σε άλλε γυναίκε το ίδιο πράγμα. Αυτό να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Εδώ κολλάει στα κοριτσάκια, δεν θα έχει κολλάει και, κολλά και στι γυναίκε. Εσεί τα κοριτσάκια, ε? δεν τρέπετε λίγο. Που έπρεπε να είναι εγγόνια του τα παιδάκια. Σα είχε προτείνει και, μια... και ένα συμβιβασμό για να κάνετε πίσω όταν βγήκα από τα δικαστήρια, αυτό εννοείται. Ναι, δεν τα δέχτηκα εγώ. Δεν τα δέχτηκα. Θέλετε να του στείλετε ένα μήνυμα τώρα που είναι έξω, αν σα ακούει, τι θέλετε να του πείτε. Ότι λέει μπλακίε. Και να βγουν και άλλε γυναίκε να βγουν και να πούνε αν έχει γίνει κάτι και με άλλε κοπέλε. Και ο αδερφός του ανέφερε πολλά πράγματα, βέβαια σα ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Να του βάλουν μυαλό ή να τον πάνε σε κανένα ψυχιατρίο, γιατί δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπο. Ε, φοβάστε, επειδή μου είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι έχετε χάσει τον ύπνο σα. Με αυτά που μου έρχονται πάλι στο μυαλό. Μου έρχονται πάλι αναμνήσει. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. Πρέπει να ξημερώσω για να κοιμηθώ. Πετάγομαι στον ύπνο μου. Με αυτό που πέρασα. Κάθε γυναίκα θα φοβόταν στη ζωή τη. Με αυτά που πέρασε. Αλλά ευτυχώ έχω το σύζυγό μου και με στηρίζει. Ακούσατε όλα αυτά που είπε σε δηλώσει του για τη γυναίκα σα. Τα άκουσα όλα αυτά και δεν δε νομίζω, δε, δεν είναι έτσι αλήθεια. Αυτό ήταν δηλαδή που έλεγε δηλαδή, να πάει για baby sitter. δεν έβλεπε παιδιά, την έβαλε μέσα, κλείδωσε πόρτε παράθυρα την έκανε, την δεν έκανε, την έσπρωξε, έπεσε κάτω, κατέβηκε κάτω, τη βοήθησε μια γιαγιά, πήγαν στην αστυνομία, Πή, πήγαν μετά κατευθείαν στο σπίτι, τον πιάσανε, τον κάνανε, από εκεί... Και πέρα πήγε το δικαστή. Δε, εγώ δεν πολύ γνωρίζω τότε, δεν ήμασταν μαθή από ό,τι μου είχε πει. ότι ο αδερφός του κατηγορούμενου, του ελεύθερου πλέον, 63χρονου, ε, ζητάει συγγνώμη από την ε, σύζυγό σα, αλλά εκείνο γυρίζει τώρα ε, το μπαλάκι σε, σε εκείνη και λέει ότι τα ήθελε ουσιαστικά, ότι πήγε σε μια αγγελία ε, για πληρωμένο έρωτα. Αν ήταν έτσι για πληρωμένο έρωτα, ε, καταρχήν δεν θα πήγαινε καν ούτε το δικαστήριο, ούτε τίποτα και ούτε θα τη βάραγε και αυτά. Ήτανε βίωση, ήθελε δηλαδή σε όχι καλά να κάνει έρωτα με το ζόρι. Καταρχήν αν ήταν ψέματα όλα αυτά που λέει πήγαινε μόνο έτσι για έρωτα. Καταρχήν ο πατέρα σου στα δικαστήρια κάτω που ζούσε ο πατέρα σου τότε, και έπιασε τη γυναίκα μου από κάτω με τον δικηγόρο τότε ο πατέρα του, και λέει μη μι μιλή, μην μι πει τίποτα για το γιο μου αυτά που σου έκανε και αυτά, να την πληρώσουν και αυτά. Παρόλο την ανάγκη τότε η γυναίκα μου που είχε και αυτά δεν τα δέχτηκε τα κρίματα για να σταματήσει. Λοιπόν, είναι ξεκάθαροι οι άνθρωποι, έτσι και αλλιώ η κοπέλα πέρασε από ιατροδικαστή, ο ιατροδικαστή είχε βρει έτσι Στοιχεία που έδειχναν ότι αυτή η γυναίκα είχε υποστεί Τώρα στα δικαστήρια και στο εφετείο μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε. Ναι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μάλιστα μια ιατροδικαστική έκθεση, και το συνδέω έτσι και με αυτό που είπαμε πριν, μια ιατροδικαστική έκθεση έχει κάποιου περιορισμού. Δηλαδή, πολλέ φορέ ε, μπορούμε, για παράδειγμα, να πούμε ότι βρίσκουμε ευρήματα συμβατά ε, με μια πράξη, όμω δεν μπορούμε να τη συνδέσουμε με κάποιο δράστη. Ή ε, όταν μια γυναίκα έχει μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή και... Πάντως, ε... από ό,τι θυμάμαι, με την έννοια του ρεπορτάζ της αρχής, γιατί εμείς δεν είχαμε την απόφαση του εφετείου, είναι ότι είχαν βρει DNA του ιδίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, γι' αυτό του λέω του Πέτρου, ο Πέτρος μπορεί να ψάξει αυτό να το βρει από το δικαστικό, yeah. αν πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί και πόσο, και αν μετά το, στο εφετείο απαλλάχθηκε. Για κάποιους yeah. λόγους, που δεν ξέρουμε βέβαια, είναι και πολύ παλιό τώρα αυτό. Εντάξει, Αν έχει δεν επικαλεστεί, επικαλεστεί κάποιο μια συνενετική μετάφραση. Αυτό συνένετη, θα έχει ενδιαφέρον, <στα> αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό από το ποινικό του Μητρό. Θα πρέπει να βρούμε τώρα όλου όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ποινική διαδικασία, να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Ποιο ήταν ο δικηγόρο, Ποιο ήταν ο δικηγόρο. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι mm. ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία έχει την αμέριστη έτσι, ε, αγάπη μας και το σεβασμό μα, ε, στην συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, πριν από δύο μέρε και πάλι στην ε, Στυρία. Ε, είχε πει ότι δεν είχε παραστεί σε, κάποια... σε κάποιο δικαστήριο. Έτσι mm. δηλαδή το μόνο το οποίο Εκεί είχε πει. Εκεί ψηλιαστήκαμε ότι... κάτι εμεί, ναι. αν ότι θυμάστε. Ότι... Όταν ότι... το ακούσαμε αυτό, έτσι μα μας χτύπησε λίγο καμπανάκι. Ναι, δηλαδή δεν πήγε στο ακροατήριο η γυναίκα αυτή. Λέει ότι είχε πάει και μόνο η καταθέσει. Σα ανακριθεί και εισαγγελέα. Έτσι.